και και σήμερα η παραβατική συμπεριφορά τη Τουρκία τόσο στο Αιγαίο όσο και στην Κύπρο. Σήμερα η Άγκυρα έστειλε ένα μη επανδρομένο αεροσκάφο τη να πετάξει πάνω από τον Κίναρο, ενώ μια τριάδα μαχητικών τη μπήκε χωρί να καταθέσει σχέδιο πτήση στο Βόρειο Αιγαίο, όπου ενεπλάκε σε μια σκληρή αερομαχία μαχητικά τη ελληνική πολεμική αεροπορία που έσπευσαν να τα αναχαιτήσουν. Πέρα από αυτά όμω, η Άγκυρα Θέλοντα να αμφισβητήσει για μια ακόμη φορά ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, προχώρησε σε ναύτεξ, στην οποία ζητά επί τη ουσία να μην γίνονται ασκήσει στην περιοχή τη Χιού και των Ψαρών. Σε κάθε τέτοια ευκαιρία αξίζει να επισημαίνουμε τι λένε οι διεθνέ συνθήκε. Το καθεστώ των νησιών Μιτσιλίνη, Χιού, Σάμου και Ικαρία, όσο αναφορά στα προαναφερόμενα νησιά πουθενά στη συνθήκη ειρήνη τη Λοζάνη, δεν προβλέπεται ότι αυτά θα τελούν υποκαθεστώ αποστρατικοποιήσεω. Η ελληνική κυβέρνηση ανέλαβε μόνο την υποχρέωση, σύμφωνα με το άρθρο 13 τη συνθήκη ειρήνη τη Λοζάνη, να μην εγκαταστήσει εκεί ναυτικέ βάσει ή οχυρωματικά έργα. Ειδικότερα το ανωτέρω άρθρο προβλέπει τα εξή. Προ εξασφάλιση τη ειρήνη, η ελληνική κυβέρνηση υποχρεούται να τηρεί εν νήσει με Χίο, Σάμο και Ικαρία τα ακόλουθα μέτρα. Ειρημένη νήσι δεν θα χρησιμοποιηθώσει ει εγκατάσταση ναυτική βάσεω ή ανέγερση ισοχυρηματικού τεινό έργου. Θα απαγορευτεί στην ελληνική στρατιωτική αεροπλία να υπερίπταται του εδάφου τη ακτή τη Ανατολία. Αντιστοίχω, η ο ισοχυρηματικου κυβέρνηση θα απαγορεύσει στην στρατιωτική αεροπλοία αυτή να υπερίπταται των ερηθισών νήσων. ελληνικέ στρατιωτικέ δυνάμει, εν θα περιοριστώσει ει τον σύνηθι αριθμό των δια την στρατιωτική υπηρεσία καλουμένων. Ήτινες δύνατε να γυμνάζονται επί τόπου, ω και ει δύναμη χωροφυλακή και αστυνομία, ανάλογον προ την εφολοκλήρου του ελληνικού εδάφου, υπάρχουσαν τη αυτήν. Ενώ η Ελλάδα έχει μέχρι σήμερα εφαρμόσει με συνέπεια τι παραπάνω διατάξει, η Τουρκία, παρά το γεγονό ότι υποχρεούται σύμφωνα με το ίδιο άρθρο να μην επιτρέπει στα στρατιωτικά τη αεροσκάφη να υπερίπτανται του εναερίου χώρου των εν ελληνικών νησιών, έχει επανειλημμένω παραβιάσει και συνεχίζει να παραβιάζει τι σχετικέ νομικέ τη υποχρεώσει. Από την άλλη πλευρά, το ίδιο άρθρο επιτρέπει στην Ελλάδα να διατηρεί συνήθεια αριθμό καλουμένων για τη στρατιωτική θητεία στρατιωτών, οι οποίοι δύναται να εκπαιδεύονται επιτόπου, τόπου, καθώ επίση και δυνάμεων χώρο φυλακής και αστυνομία. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει, κάντε like και εγγραφή στο κανάλι μα. Ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.